Επιστρέφουμε και υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε κοντά μας την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την επικεφαλής ή πρόεδρο ή αρχηγό του νέου κόμματος. Γιατί όχι καπετάνισα. Με τίτλο ή καπετάνισα. Πλεύση ελευθερίας. Το καπετάνισα μου αρέσει πιο πολύ. Το καπετάνισα είναι πιο ωραίο. Είναι και λίγο αντάρτικο. Ωραία. Και πάει και με το καράβι. Γιατί από ανταρσία έκανε. Πάμε να την δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ την έχουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και έχουμε και καιρό πολύ να σας δούμε. Από προεκλογικά. Έτσι προκύπτει. Και έτσι αποφασίσατε και εσείς. Και το ερώτημά μου το πρώτο είναι, αν αποφασίσατε να κάνετε αυτή την κίνηση επειδή αισθάνεστε ότι θα μεγαλώσει το κύμα του ευρωσκεπτικισμού, αυτό που θα λένε δεν πάει άλλη ιστορία με μνημόνιο, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, πάμε να φύγουμε. Ή αν νιώσατε ότι είναι η στιγμή να καταγράψετε το προσωπικό σας πολιτικό στίγμα με δικιά σας κίνηση και ούτω καθεξής. Θα σας έλεγα ότι στη συνείδησή μου είναι επιτακτική η ανάγκη να εκφραστεί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δεν είναι ούτε μνημονιακή, ούτε παραδομένη στο μνημονιακό καθεστώς και κατεστημένο, είναι βαθύτατα δημοκρατική, έχει έντονη συνειδησιακή και υπαρξιακή σύνδεση με τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας, και είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει την δημοκρατία που μας έχουν στερήσει, την ελευθερία του λαού και της χώρας μας, αλλά και τα δικαιώματα του καθενός και της καθεμιάς, είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει το μέλλον και το περιεχόμενο μιας αξιοβίωτης ζωής. Αισθάνομαι ότι έχω την ευθύνη να συμβάλλω και να συμπράξω προς αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό και πήρα την πρωτοβουλία για την δημιουργία της πλεύσης ελευθερίας, που είναι μια πρωτοβουλία ανοιχτή, κινηματική, είναι μια πρόσκληση στην πραγματικότητα σε όλους και όλες εκείνους και εκείνες που δεν εκφράζονται ούτε από το έντονα μνημονιακό κοινοβουλευτικό κατεστημένο, ούτε από την αποχή, την απόσυρση και την παρέτηση, να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Να συμπράξουμε προκειμένου βήμα-βήμα να φτιάξουμε. Να σηκωθούμε να φύγουμε, ας πούμε. Από πού, κύριε Παυλόπουλε, από τη χώρα μας εννοείται. Όχι από τη χώρα. Γιατί μας. Εγώ λέω να μην φύγουμε από τη χώρα όχι μας, όπως μας εξωθούν οι μνημονιακές πολιτικές. Η δική μου η γενιά και οι μικρότερες γενιές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ζήσουν στη χώρα αυτή, δεν μπορούν να δημιουργήσουν, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, εξαναγκάζονται σε μετανάστευση και αυτό δεν μπορεί να είναι μία μοίρα την οποία αποδεχόμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό που προτείνεται μέσω του εθνικού νομίσματος να καταγγείλουμε όλους αυτούς που μας καταδυναστεύουν. Μισό λεπτό, γιατί νομίζω ότι προτρέχετε και βάζετε κάποιους χαρακτηρισμούς και κάποια προτάγματα που αισθάνομαι ότι... Αισθάνομαι ότι λίγο προσπαθούν να κατατάξουν την πλεύση ελευθερίας σε ένα βολικό, ας το πούμε έτσι, σε μια βολική κατηγορία, προκειμένου να αναπτύσσεται η αντίθετη επιχειρηματολογία. Το αποσύρω και το αφήνω εσείς να εκφράσετε τι ακριβώς πρεσβεύει η πλεύση ελευθερίας. Λέω όμως κάτι, συγγνώμη. Με το που είπαμε ότι θα έρθει, πήραμε ερωτήσεις. Βέβαια πήραμε ερωτήσεις. Οποτεδήποτε προσφέρθηκε ή είχαν πρόσφορη επιλογή οι πολίτες σε εκλογικές διαδικασίες εννοώ. Ναι. Να ψηφίσουν τελευταία ήταν αυτή με τη λαϊκή ενότητα όταν πάρα πολλοί είχατε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνώντας και διαφωνώντας την αντίθεση σας στα μνημόνια. Δεν είχαμε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια ο κ. Τσίπρας διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Να τα λέμε όπως γίναν τα πράγματα. Όποτε όμως είχαν πρόσφορη επιλογή οι πολίτες, δεν επέλεξαν αυτό. Κύριε Παυλόπουλε, οι πολίτες το Σεπτέμβριο εκλήθησαν εσπευσμένα στην κάλπη χωρίς να έχουν ούτε τα στοιχεία που χρειάζονταν για να συνειδητοποιούν ακριβώς τι έχει γίνει. Με κόλπο έγιναν οι εκλογές. Με ένα μνημόνιο στο τραπέζι όμως, λέει η κυβέρνηση. Το οποίο ψηφίστηκε παραμονή 15 Αυγούστου. Σωστό. Και η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει γιατί το έφερε παραμονή 15 Αυγούστου προκειμένου κανείς να μην μπορέσει ούτε καν να παρακολουθήσει τι γινόταν στη Βουλή. Η κυβέρνηση σήμερα εξαναγκάζεται και ξεδιπλώνει αυτά τα οποία υπέγραψε, αυτά δηλαδή που πολλοί καταψηφίσαμε,
αυτά τα οποία ο ελληνικός λαός δεν νομιμοποίησε. Γιατί το όχι του λαού της 5ης Ιουλίου ήταν ξεκάθαρο και το μνημόνιο είναι η αντιστροφή και η παραβίαση αυτού του όχι. Μάλιστα. Έλα, Γιώργο. Έχω κρατήσει ο κύριος Ζαβογιάννης και ο κύριος Μαυρομάτης περίπου τοποθετήθηκαν όπως και ο Άκης πριν από λίγο. Στο θέμα του νομίσματος, ας πούμε χθες το βράδυ φιλοξενούσαμε τον Δημήτρη Στρατούλη. Μίλησε ανοιχτά για εθνικό νόμισμα. Και θέλω να καταλάβω αν έχετε καταλήξει σε κάτι σε σχέση με το ευρώ, την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, σε κάτι παράλληλο και αν αυτό είναι που σας διαφοροποιεί από τη λαϊκή ενότητα και γι' αυτό ακριβώς προχωρήσατε και στην πλήση. Θα ήθελα να σας πω με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση ότι δεν συμμερίζομαι την ιεράρχηση που γίνεται και γίνεται και από τα μέσα ενημέρωσης να τίθεται το ζήτημα του νομίσματος ως πρωταρχικό και κεντρικό. Διότι το ζήτημα του νομίσματος έπεται και εξαρτάται ακριβώς από το πολίτευμα και από το πολιτιακό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή εκείνο που βρίσκεται σε διακύβευση είναι η δημοκρατία. Το μνημόνιο δεν είναι ένα οικονομικό πρόγραμμα, είναι ένα καθεστώς. Είναι ένα απολυταρχικό καθεστώς, είναι ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς, είναι ένα ανελεύθερο καθεστώς. Και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις την κατάλυση της δημοκρατίας, το ποιο νόμισμα θα έχεις είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Το πρώτο στο ζήτημα είναι να αποκαταστήσεις τη δημοκρατία. Εάν διαπιστώνεις ότι το νόμισμα, εν προκειμένου το ευρώ, χρησιμοποιείται ως όργανο κατάλυσης της δημοκρατίας, ως εργαλείο παραβίασης της λαϊκής κυριαρχίας, είναι αυτονόητο ότι θα ιεραρχήσεις σε ανώτερο επίπεδο. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να θέτω έχουμε αυτό καιρό το ζήτημα. Να σας φιλοξενήσουμε και θα τα ρωτήσουμε. Τι να κάνουμε. Όλα θα τα ρωτήσετε. Ποια είστε επικεφαλής πολιτικού κόμματος, δεν είναι... Είμαι επικεφαλής της πρωτοβουλίας για να δημιουργηθεί αυτό το κόμμα. Να ξέρετε ότι δεν έχω τέτοια έτσι. Δεν μου αναπληρώνει κάποια ανάγκη να με λέτε επικεφαλής, οπότε δεν είναι και αυτό το ζήτημα για μένα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, σύμφωνα, το όνομά σας είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που είναι η σφαγίδα αυτής της εποχής. Η προσδοκία είναι πολύ σύντομα να δείτε ότι μέσα από την πλεύση ελευθερίας στην πολιτική σκηνή και στην πολιτική ζωή και στο επίκεντρο των πρωτοβουλειών και της ενεργοποίησης θα μπουν άνθρωποι νέοι, άνθρωποι με ιδέες, άνθρωποι με γνώσεις, άνθρωποι με δημιουργικότητα, με επιστημοσύνη, που κατά την άποψή μου είναι και οι πιο κατάλληλοι να συνδιαμορφώσουν και το πρόγραμμα και την μοίρα και τη ζωή μας. Τους προτιμώ από το παλαιοπολιτικό προσωπικό που απλώς θέλει να ανακυκλώνεται. Να ρωτήσω κάτι. Επικαλείται κάτι η κυβέρνηση και λέει ότι την τελευταία φορά που πήγα να τα σπάσω μαζί τους, να τα σπάσω με τους εκβιαστές, με αυτούς που μας επιβάλλουν τα μέτρα, τα μνημόνια και ούτω καθεξής, μου κλείσαν τις τράπεζες. Ναι. Την τελευταία φορά δηλαδή που προσπάθησα να κάνω αντίσταση. Αφού είχαν κλείσει πρώτα τις πόρτες, Άκη. Ναι. Θυμάσαι, δηλαδή. Έτσι. Εκείνο, Ρωσία, Αμερική. Αφού πρώτα μου έκλεισαν όλες τις άλλες επιλογές, μου κλείσαν και τις τράπεζες. Και έτσι αναγκάστηκα να φέρω αυτό που κατήγγειλα, αφόριζα και εξόρκιζα όλο το προηγούμενο διάστημα. Πώς λοιπόν θα πάμε στο βήμα το ακόμη παραπέρα, της ολικής ρήξης δηλαδή, της πλήρους ανάκτησης της εθνικής μας κυριαρχίας? Έχω να σας πω το εξής. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι είναι ούτε αποδεδειγμένο ούτε επαρκώς αιτιολογημένο αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης. Και αν μη τι άλλο, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας να ισχυρίζεται ότι του έκλεισαν τις πόρτες, ότι είχε εναλλακτικές τις οποίες προετοίμαζε, καλό θα ήταν κάποια στιγμή, όχι με διαρροές, όχι με non-paper, όχι με υπενιγμούς, όχι με φερέφωνα, ο ίδιος επωνύμως εν υπογράφος και υπευθύνος, να πει ακριβώς τι είναι αυτό που είχε προετοιμάσει και τι είναι αυτό το οποίο κάποιοι άλλοι υπονόμευσαν. Εγώ θα σας πω τι είναι αυτά που είχα εγώ προετοιμάσει και ήταν η δουλειά όλη της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιείται, την ώρα που έχουμε φτάσει Απρίλιο του 2016 και το δημόσιο χρέος όχι απλώς δεν αμφισβητείται από την κυβέρνηση ενώ υπάρχουν τα επιχειρήματα και ενώ πληθαίνουν τα επιχειρήματα και οι διεθνείς σύμμαχοί μας, αλλά αντίθετα η ίδια η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είναι συνεργοί στο να παρασιωπάται η
ο παράνομος χαρακτήρας του χρέους. Πριν από ένα μήνα, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για το χρέος, ο κ. Μποχοσλάφσκι, με έκθεσή του την οποία παρουσίασε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αφενός μεν υπογράμμισε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο λογιστικός έλεγχος της Επιτροπής Αλήθειας, της Επιτροπής δηλαδή την οποία κατήργησε ο κ. Τσίπρας και ο κ. Βούτσης. Αφετέρου επεσήμανε πόσο χρήσιμα είναι τα επιχειρήματα και τα στοιχεία που ανέδειξε η Επιτροπή αυτή για τη διαγραφή του χρέους. Και η κυβέρνηση αυτό το παρασιωπάει. Είναι 1,5 μήνα. 1,5 μήνα που έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά τα στοιχεία. Γιατί διότι, όταν κύριε έχει Παυλόπουλε, ένα πολύ... θα σας πω, μα είναι πρόδειλο το γιατί. Τόσο πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της, δεν πάει να το χρησιμοποιήσει. Είναι πρόδειλο το και γιατί. Και να το καρποθεί κιόλας. Δηλαδή να το ναέδει και να το πανηγυρίζει ως δικό της επίτευγμα. Είναι πρόδειλο το γιατί. Διότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια ανίερη συμφωνία με τους δανειστές να διαιωνίσει τον εαυτό του στην εξουσία ή, εν πάση περιπτώσει, να ανακυκλώσει τον εαυτό του στην εξουσία για όσο μπορέσει, θυσιάζοντας αυτόν τον λαό. Αυτά τα οποία υπέγραψε τον Ιούλιο και αυτά τα οποία προσυπέγραψε τον Αύγουστο είναι ό,τι αντιδραστικότερο, ό,τι αντιδημοκρατικότερο, ό,τι χειρότερο έχει υπογραφεί σε όλη τη μεταπολιτευτική ιστορία. Και το έκανε εκείνος ο οποίος είχε για πρώτη φορά στα χέρια του τόσο ισχυρά εργαλεία, και δεν αναφέρομαι μόνο στο πόρισμα της Επιτροπής για το χρέος, αναφέρομαι και στο ηχηρότατο, το μεγαλειώδες όχι του ελληνικού λαού, το οποίο ήταν αποστομωτικό σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν... Πάντως έκανε... αν κάνουμε μισό βήμα πίσω και γυρίσουμε στην ερώτηση του Άκη, προφανώς υπάρχει ένα οπλοστάσιο, όπως είναι το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας. Το ζήτημα είναι αυτό το οπλοστάσιο επαρκεί για να πάρουμε την πόλη, να επανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία με κάποιο τρόπο. Κολάκη, για να πάρουμε την πόλη μεταφορικά, δηλαδή για να δώσουμε έναν αγώνα που χρειάζεται να δοθεί, για να δώσουμε αυτή τη μάχη πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι και πρέπει να είμαστε και μία γροθιά. Εγώ ήμουνα στη φωτιά και γύρισα πίσω μου και δεν ήταν κανείς. Και αυτό δεν είναι μάχη, αυτό δεν είναι σύμπραξη, αυτό δεν είναι αγώνας. Αυτό είναι προδοσία. Για να δοθεί λοιπόν η μάχη πρέπει να επιστρατεύσεις όλα σου τα εργαλεία, πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλα σου τα όπλα. Έχουμε πάμπολα όπλα και τις αξιώσεις μας για τις γερμανικές οφειλές και τις αξιώσεις μας από τις υποθέσεις διαφθοράς και τις αξιώσεις μας από την κατάλυση της συνταγματικής λειτουργίας, τα οποία δεν χρησιμοποιεί καν η κυβέρνηση. Βγήκε ο κύριος Γιουνκέρ εχθές και μίλησε για αντισυνταγματικές απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σήμερα το κάνει ακόμα χειρότερο. Από τη στιγμή... Είπε ότι δεν θα πέρναγαν σε καμία δημοκρατική χώρα τα προαπαιτούμενα που έχουν εμφανιστεί τη τελευταία στιγμή. Αυτά λοιπόν είναι ομολογίες, οι οποίες είναι όπλα στα χέρια του λαού μας. Όταν όμως η κυβέρνηση... Δηλαδή η ομολογία Γιουνκέρ, η διατύπωση Γιουνκέρ είναι αρκετή για να πάμε στον Τόμψεν και να πούμε... Το λέω έτσι λίγο λαϊκά. Πάρ' το όπως το έφερες. Κύριε Παυλόπουλο, υπάρχουν πολύ περισσότερα και πολύ ισχυρότερα επιχειρήματα από τις διατυπώσεις του κυρίου Γιουνκέρ, ο οποίος είναι υπόλογος απέναντι στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι πέρσι τέτοια εποχή, ο κύριος Γιουνκέρ, και λίγο νωρίτερα, ο κύριος Γιουνκέρ έλεγε κλαψουρίζοντας ότι έχουμε αμαρτήσει στην περίπτωση της Ελλάδας. Ο να πεσέ έλεγε. Αυτός ο οποίος λοιπόν αυτοχαρακτηρίζεται ως... Μετά μας έλεγε game over όμως. Το θυμάστε. Και κάποιοι... Και μαζί κάποιος, με τον κύριο Τούσκ. Μαζί ήτανε. Και κάποιος πρωθυπουργός χτύπαγε το χέρι του στη Βουλή και κάποιοι συγκινούμασταν λέγοντας η Ελλάδα δεν είναι παιχνίδι που τελείωσε. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω ότι η Ελλάδα δεν είναι παιχνίδι που τελείωσε και σίγουρα δεν είναι παιχνίδι και κλωτσοσκούφι στα χέρια του κυρίου Τούσκ, του κυρίου Γιουνκέρ, του κυρίου Ντάισελμπλουμ, του κυρίου Σούλτς. Δεν είναι παιχνίδι ούτε στα χέρια της κυρίας Λαγκάρτ, της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σόιμπλε. Για να υπηρετηθούν όμως τα συμφέροντά μας και οι αξιώσεις μας, πρέπει να έχουμε και κυβερνήσεις, να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αντάξια και του καθήκοντος και της εμπιστοσύνης που της έδειξε ο λαός. Δεν συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση Τσίπρα. Και θα είναι διατεθειμένη όμως ταυτόχρονα να αναλάβει πιθανά ένα εξαιρετικά βαρύ κόστος, όχι μόνο πολιτικό. Φυσικά, το πολιτικό είναι το λιγότερο. Παυλόπουλε. Το ενδεχόμενο δηλαδή να βρεθεί ή να κληθεί να διαχειριστεί ένα χάος το οποίο
θα επιχειρήσουν ή θα καταφέρουν να προκαλέσουν οι δανειστές προκειμένου να μας τιμώξουν για μία ακόμη φορά. Και εγώ θέλω μια τέτοια να σας κυβέρνηση πω το εξής. Θα ξέρει ότι έχει ήδη μια κοινωνία που είναι στο τέρμα της, κουρασμένη. Δεν εισπράττω αυτό από την ελληνική κουρασμένη σε κοινωνία. Επίπεδο οικονομικό, δηλαδή πόσο άλλο συσίτιο να αντέξει. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό που εισπράττω από αυτή την κοινωνία, την τσακισμένη πραγματικά από τα μνημόνια, είναι ότι παρόλα αυτά οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να παλέψουν. Και νομίζω ότι το έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το προηγούμενο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο βέβαια είναι ότι προφανώς πρέπει κανείς να μιλήσει καθαρά και να λέει την αλήθεια στους πολίτες. Εγώ αγωνίζομαι όλον αυτόν τον καιρό και η πλεύση ελευθερίας θα αγωνιστεί για το δικαίωμα του λαού να γνωρίζει την αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Βλέπουμε τους υπουργούς να πηγαινοέρχονται περιφέροντας τα σακίδια τους. Βλέπουμε παιχνίδια εντυπώσεων και επιρροής. Βλέπουμε ανίποτη και απίστευτη ανευθυνότητα σε όλη τη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων και βλέπουμε και γεγονότα τα οποία είναι άνευ προηγουμένου, τα οποία δεν εξηγούνται. Έχετε, σας παρακαλώ, εσείς κάποια εξήγηση? Και το θέτω γιατί δεν το έθεσε κανείς συνάδελφός σας το πρωί στην κυρία Γεροβασίλη. Για ποιο λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο κύριος Καλογύρου, και ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού μετέβησαν εχθές στο Χίλτον για να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους των δανειστών? Τι είναι αυτού του τύπου η παραθεσμική? Και για ποιο λόγο? Τι είναι αυτή η παραθεσμική λειτουργία σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα Κυβέρνησης και Πρωθυπουργικού Γραφείου? Και πότε επιτέλους θα ενημερωθούμε για το τι είδους αλυσβερίσια γίνονται και με ποια νομιμοποίηση? Δεν μπορεί να παρακολουθούμε μία κυβέρνηση αδίστακτων προσώπων που πραγματικά τζογάρουν με την τύχη της χώρας να κάνει τέτοιου είδους ασκήσεις, τι να πω, κακοστημένης και κακοσκηνοθετημένης διαπραγμάτευσης, και όχι μόνο να μην δίνονται εξηγήσεις, αλλά και να μην ζητούνται. Βλέπω το χρόνο. Θα παρακαλέσω τον κοντό να μας δώσουν λίγο ακόμη χρόνο. Γιατί πέντε λεπτά, έχουμε κρατήσει και κάποιες ερωτήσεις που δεν θέλω να πιστέψουν οι τηλεθεατές. Ενημερώστε με, παρακαλώ πολύ, αν είναι εύκολο, ενημερώστε με. Κάνε το ερώτημα σου, Γιώργο. Θα είναι τα ερωτήματα των τηλεθεατών από ωραία, εδώ πέρα. Ωραία, ωραία. Το πρώτο είχε να κάνει με τις πιθανές σας συνεργασίες. Έχω σημειώσει εδώ ΛΑΕ Καζάκης. Αναφέρθηκε, το άκουσαν και οι τηλεθεατές, νομίζω ήταν το πρώτο τηλεφώνημα. Μια και θα έχετε την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά, ρωτήστε την γι' αυτό, μας είπε στον αέρα. Να πω ότι η πλεύση ελευθερίας συγκροτείται για να κάνει μία κορυφαία συμμαχία, που είναι συμμαχία με το λαό και την κοινωνία. Συγκροτείται για να πολλαπλασιάσει τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, όχι για να τις διαιρέσει, ούτε και να τις καπελώσει. Συγκροτείται για να ενισχύσει την δραστηριότητα, τις πρωτοβουλίες και την σημασία των κοινωνικών κινημάτων και θέλει να δράσει σύμπλευση με τα κοινωνικά κινήματα. Θα σας κόψω για να σας κάνω λίγο πιο χαρούμενη. Μόλις αποκτήσατε κάποιον αυπηγό εδώ, στείλτε email και ενδιαφέρεται να μπει στο κόμμα. Μάλιστα, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Μιας και το είπατε. Αρκεί να μην γέρουν τα καλά. Ξέρετε, μιας και το είπατε. Μιας και το είπατε, επειδή υπάρχει η πλευρά η αστεία, αλλά υπάρχει και η πλευρά η σοβαρή. Το κομμάτι των ναυπηγείων της χώρας και της υποβάθμισης τους και του γεγονότος ότι δεν αξιοποιούνται καθόλου οι ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες είναι μια τεράστια απώλεια. Σωστό. Για το ελληνικό δημόσιο. Πάντως, επειδή εγώ φταίω που σας λοξοδρόμησα το καράβι. Όχι, δεν με λοξοδρομείτε. Ειδικά αν θέλετε να μιλήσουμε για τέτοια ζητήματα, μπορούμε να εντρυφήσουμε. Αλήθεια να μας πείτε, στο επίπεδο των συνεργασιών, περισσότεροι περιμένουν να σας δουν, το βλέπω εδώ στα email τώρα, να σας δουν να συμπορεύεστε με τη Λαϊκή Ενότητα. Ακούστε, η Λαϊκή Ενότητα είναι μία αντιμνημονιακή δύναμη που κατά την άποψή μου και πρέπει να συγκροτηθεί και έχει πολύ αξιόλογη πολιτική δράση. Άλλωστε συνεργάστηκα με την Λαϊκή Ενότητα με πάρα πολύ καλό τρόπο και πραγματικά με τις καλύτερες
προϋποθέσεις σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Οπωσδήποτε δεν είναι αντίπαλός μας, το αντίθετο, και οπωσδήποτε δεν είναι ανταγωνιστής μας. Αντίθετα, είναι κατά την γνώμη μου αυτονόητο ότι σε πολλά μέτωπα θα βρεθούμε μαζί, χωρίς όμως αυτό ούτε να σημάνει ταύτιση, ούτε να σημάνει άλλου είδους, αν θέλετε, προκαταβολικές αφομοιώσεις ή απολοθήσεις. Αφομοιώσεις, γιατί μάλιστα, εξάλλου και η πλεύση ελευθερίας θα συγκροτηθεί και φιλοδοξεί να λειτουργήσει με ανοιχτό αμεσοδημοκρατικό τρόπο, το ίδιο και η λαϊκή ενότητα, και συνεπώς δεν θα προκαταλάβω εγώ σε αυτήν την συζήτηση το ποιο θα είναι το μέλλον. Να το ρωτήσω αλλιώς. Να το ρωτήσετε όπως θέλετε. Μπορεί κάποιος να πει καχύποπτος, ακόμη και κακοπροέδρος. Ενώ είναι όλοι τόσο καλοπροέδρος. Καλά, εντάξει. Στην πολιτική αυτά υπάρχουν. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κωνσταντοπούλου. Να πει κάποιος ότι είδε η ζωή ότι η υπόθεση της ΛΑΕ δεν περπάτησε στις προηγούμενες εκλογές, τότε που ήταν πολύ ζεστό το πράγμα, διότι η σύγκρουση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η διάσπαση, αφορούσε σε πολλά κορυφαία, εκλεκτά, προβεβλημένα στελέχη. Και αφού είδε ότι δεν πήγε η ιστορία καλά του με τον Λαβαζάνη, είπε θα μπω εγώ μπροστά, και επειδή βλέπω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και έχει ξεχυλήσει η οργή από μέσα του ένα λόγο παραπάνω, θα μπω εγώ μπροστά να δω αν περπατάει η ιστορία αυτή. Είναι έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Θα σας πω κάποια πράγματα που τα λέμε πολύ ειλικρίνα και τα πιστεύω. Το γεγονός ότι η ΛΑΕ δεν εισήχθη στη Βουλή το Σεπτέμβριο ήταν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από τον Τσίπρα και τους δανειστές. Μάλιστα, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ήταν να μην μπορέσει καν να συγκροτηθεί οποιοδήποτε κόμμα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήταν τιτάνια η προσπάθεια του να γίνει, να υπάρξει πολιτικό κόμμα με ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα μέσα σε μία εβδομάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει οποιοδήποτε κόμμα στη Βουλή σε αυτές τις συνθήκες, και άρα μακριά από εμένα οι ερμηνείες οι οποίες καταμαρτυρούν ευθύνες και μάλιστα προσωπικές για την μη είσοδο της ΛΑΕ στη Βουλή. Αυτό ήταν το σχέδιο των δανειστών, αυτό ήταν το σχέδιο του Τσίπρα, το καταφέρανε και αυτή τη στιγμή πρέπει να ζήσουν με αυτό. Διότι το γεγονός ότι κυβερνούν σε μια Βουλή όπως την ξέρανε κατά την ρίση του συνεπονίμου σας Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον οποίο καθόλου δεν σας ταυτίζω, κύριε Παυλόπουλε, ο οποίος συνεχάρει τον κύριο Βούτση γιατί κάνανε μια Βουλή όπως την ξέρανε. Το γεγονός λοιπόν ότι κυβερνούν με μια Βουλή όπως την ξέρανε, η οποία επικυρώνει μνημόνια σωριδών, ψηφίζει έναν οριμαγδό από τροπολογίες της τελευταίας στιγμής και μάλιστα με άρωμα σκανδάλου. Μία Βουλή η οποία τώρα με απόφαση του Προέδρου της αποψηλώθηκε και από τα ταμιακά διαθέσιμα που είναι η εγγύηση για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Αυτά όλα είναι το επίτευγμα του κυρίου Τσίπρα που έκανε αυτό το τρίκ μαζί με τους δανειστές να προκαλέσουν προώρες και ευνηδιαστικές εκλογές το καλοκαίρι και το Σεπτέμβρη. Η τιμωρία του είναι ότι τώρα αποκαλύπτεται απολύτως και ποια ήταν η στόχευσή του και ποια είναι η πολιτική του και ποια ήταν τα κίνητρά του και ποια είναι η σύμμαχή του. Μάλιστα. Το από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι είναι καταδικασμένη η Λαϊκή Ενότητα να μην μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές, και εγώ πιστεύω ότι θα μπει. Και πρέπει να μπει. Αλλά θα προσπαθήσετε και εσείς. Φυσικά. Κύριε Παυλόπουλε, είναι τεράστια οι αντιμνημονιακές δυνάμεις στη χώρα. Αναρκεί ο κόσμος για να βάλει και τα δύο κόμματα στη Βουλή. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν. Ο κόσμος υπερεπαρκεί. Όταν θα βρεθούμε σε προεκλογικό χρόνο. Είναι υποψιασμένος και αποφασισμένος. Έχει ξεπεράσει το τραύμα της προδοσίας και δεν πρόκειται να αφήσει να μονοπολούν την πολιτική ζωή εκείνες οι δυνάμεις που μας έχουν προδώσει. Με δύο ενότητες ολόκληρες. Τελευταίο ερώτημα θα πάρει. Θα παρακαλέσω για σύντομη απάντηση, γιατί θα τη δεσμεύσεις λοιπόν την Κυριακή να μας ξαναέρθει των μέτρων, αλλά και διάλεξε και πάρε την προτιμάς, γερμανικές αποζημιώσεις ή προσφυγικό, ζητάνε απάντησης. Προσφυγικό εγώ προσφυγικό. Τις γερμανικές αποζημιώσεις θα τις κρατήσετε κάβα όπως καλή ώρα τα μέτρα. Το προσφυγικό είναι επόμενη. Πιο μπροστά στην επικαιρότητα είναι λοιπόν, κοχλάζει. Τους θέλετε, λέει, τους λαθρομετανάστες, γράφει εδώ, μετανάστες και πρόσφυγες θα σας ρωτήσω.
Εγώ θα σας απαντήσω και ίσως μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο ερωτήματα. Η χώρα μας έχει δώσει δείγμα γραφής, ο λαός μας έχει δώσει δείγμα γραφής στην αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες, αλλά και στην αντίσταση και στην μάχη κατά του ναζισμού, κατά του φασισμού και κατά του ρατσισμού. Δυστυχώς, σήμερα μια κυβέρνηση που διατείνεται ότι είναι αριστερή κατάφερε να υπογράψει την εφιαλτικότερη συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Μια συμφωνία που αντιμετωπίζει ανθρώπινες ζωές σαν να ήταν εμπορεύματα, ανταλλάσσει ανθρώπους σαν να μην έχει σημασία η ανθρώπινη υπόσταση και η ύπαρξή τους και ταυτόχρονα στρατιωτικοποιεί ένα ανθρωπιστικό ζήτημα, έχει επιστρατεύσει το ΝΑΤΟ για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά και αναγνωρίζει στην Τουρκία την ιδιότητα της ασφαλούς χώρας, ενώ όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα. Κατάφερε η κυβέρνηση λοιπόν διαμιάς με μία υπογραφή να ακυρώσει το κεκτημένο σε επίπεδο διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, σε επίπεδο δημοσίου διεθνούς δικαίου με τους τοποτηρητές από τις γείτονες χώρες, το κεκτημένο σε επίπεδο προστασίας της διεθνούς ειρήνης και το κεκτημένο στο επίπεδο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά μας πάνε πάρα πολύ πίσω και δεν μας καθιστούν ούτε ευρωπαϊκή χώρα με την έννοια του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που είναι και η μόνη διάσταση της Ευρώπης που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός από την μία πλευρά θα πρέπει να έχουν μία εκπροσώπηση αντάξια της δημοκρατικής μας ιστορίας και διαδρομής. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να καθίστανται ένας εντελώς αδύναμος κρίκος σε μία διεθνή συμφωνία η οποία καθιστά ανυπεράσπιστους και τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην χώρα μας αλλά και τον πληθυσμό της χώρας αυτής. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι οι διεθνείς εγγυήσεις που αφορούν τους πρόσφυγες πρέπει να τηρηθούν. Και είναι γελίο, θα το πω πολύ έντονα, είναι γελίο μια Ευρωπαϊκή Ένωση 500 εκατομμυρίων κατοίκων να ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να υποδεχθεί, να περιθάλψει και να εγγυηθεί την υποδοχή που αρμόζει σε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Δεν το δέχομαι. Εξίσου γελίο και αποκαλυπτικό της πλήρους αδυναμίας και ανικανότητας εκείνων οι οποίοι περιφέρονται ως δήθεν τεχνοκράτες και δήθεν οι δήμονες, είναι το γεγονός ότι μέσα σε τόσους μήνες που υποτίθεται ότι γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προεργασίες και προετοιμασίες και σχέδια και επιτελικοί σχεδιασμοί, αυτός ο μηχανισμός των χιλιάδων ανθρώπων που επιστρατεύεται και αμείβεται για να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός έχει καταφέρει να μετεγκαταστήσει λιγότερους από 1,000 ανθρώπους. Σε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, ο φοβερός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινητοποιείται και αμείβεται αδρά και αυτοδιαφημίζεται ως μηχανισμός των τεχνοκρατών, κατάφερε το καταπληκτικό να μετεγκαταστήσει 1,000 ανθρώπους. Αυτά νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά της διάστασης του προβλήματος και της υποκρισίας. Και της τεράστιας υποκρισίας. Μία τελευταία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Δεν θέλω να ξεχνάμε ποτέ, όταν μιλάμε για ανθρωπιστικά ζητήματα που προκύπτουν μάλιστα από πόλεμο, που προκύπτουν από διάρρηξη της ειρήνης, η οποία γίνεται εσκεμμένα και οργανωμένα, δεν θέλω να ξεχνάμε ότι από αυτές τις επιχειρήσεις πλουτίζουν οι βιομηχανίες όπλων, οι οποίες ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και για την υπερχρέωση των χωρών
παγκοσμίως και για την υπερχρέωση της δικής μας χώρας. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα συμβάσεων διαφθοράς σε επίπεδο εξοπλιστικών δαπανών. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε κάθε φορά που μιλάμε για ΝΑΤΟ, κάθε φορά που μιλάμε για στρατιωτικοποίηση, κάθε φορά που μιλάμε για προσφυγιά, προκληθείς από εμπόλεμες καταστάσεις. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και το ζητώ έτσι και δημόσια να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε αυτή την πορεία. Με πολύ χαρά. Διότι φαίνεται ότι θα είναι μια πορεία πυκνή σε επίπεδο και εξελίξεων και ειδήσεων, αλλά και ενδιαφέρουσα σε ό,τι αφορά στο δικό σας εγχείρημα. Θα φροντίσουμε να μην μας βαρεθείτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, αν δεν προκύψουν δραματικές... Όχι την Ανάσταση που υποσχέθηκε βέβαια ο κύριος Τσίπρας. Αυτή μάλλον την εννοούσε ως σταύρωση, αν κρίνουμε από τη συγκυρία. Καλή Ανάσταση, λοιπόν, αν δεν προκύψουν δραματικές εξελίξεις. Ελπίζουμε να μην προκύψουν και να μην χρειαστεί να είμαστε εδώ. Καλή Ανάσταση, να είστε καλά.